Μελετάμε το κατά Λουκά Ευαγγέλιο στίχο-στίχο. Ξεκινήσαμε πριν πάνω από 2 χρόνια τώρα και έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 21, όπου έχουμε ένα πολύ γνωστό κείμενο, το οποίο λέγεται η ομιλία επί του όρους των ελαίων. Είναι μια συζήτηση που έχει ο Ιησούς μαζί με τους μαθητές του πάνω στο όρος των ελαίων. Έχουμε την Ιερουσαλήμ και μόλις φύγεις από την Ιερουσαλήμ περνάς μια μικρή κοιλάδα και μετά είναι το όρος των ελαίων. Οπότε άμα είστε εκεί πέρα μπορείτε να κοιτάξετε μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Τώρα, πέρα από το βιβλίο της Αποκάλυψης, η ομιλία στο όρος των ελαίων είναι μάλλον το πιο διάσημο κείμενο το οποίο έχει να κάνει με την εσχατολογία. Τι σημαίνει εσχατολογία? Έρχεται από τη λέξη έσχατον, το οποίο σημαίνει κάτι στο τέλος, κάτι τελευταίο. Οπότε όταν λέμε εσχατολογία εννοούμε την μελέτη των εσχάτων ημερών, των εσχάτων καιρών, του τέλους του κόσμου. Σίγουρα αυτό είναι το πιο γνωστό κείμενο σχετικά με την εσχατολογία στα 4 Ευαγγέλια. Από τα λόγια του Κυρίου Ιησού. Τώρα, να πω κάτι στα γρήγορα, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει ξαναέρθει στην εκκλησία μας. Δεν μιλάμε για την εσκατολογία συνέχεια, μιλάμε για την εσκατολογία σήμερα, επειδή είναι μέσα στο κείμενό μας σήμερα. Παίρνουμε ένα βιβλίο στίχο-στίχο και όπου η γραφή μας πάει, εκεί θα πάμε. Τώρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι χριστιανοί, οι οποίοι τονίζουν την εσκατολογία τόσο πολύ, σε τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε πραγματικά πιστεύω είναι σχεδόν ανθυγιεινό. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που είναι εντελώς ανισόρροποι στη θεολογία τους. Δεν μπορούν να εξηγήσουν την Αγία Τριάδα, δεν μπορούν να μας δείξουν τη θεότητα του Χριστού από τις γραφές, αλλά ξέρουμε ποιο θα είναι το πρόσωπο του Αντίχριστου. Και σκέφτομαι σοβαρά, μιλάτε. Πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη κατανόηση της γραφής. Τώρα, καταλαβαίνω ότι η εσχατολογία είναι συναρπαστική. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά να σας πω το εξής. Μεταξύ των Ευαγγελικών, δεν υπάρχει μεγαλύτερο θέμα διαφωνίας από το θέμα της εσχατολογίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τέρατα θεολογίας, που έχουν τεράστια πίστη, οι οποίοι όμως έχουν εντελώς διαφορετική γνώμη σχετικά με την εσχατολογία. Οπότε να σας προειδοποιήσω από τώρα. Η θέση μου σχετικά με το συγκεκριμένο κείμενο, όχι με όλη την εσχατολογία, αλλά με το συγκεκριμένο κείμενο, η θέση μου εμένα σχετικά με το κατά Λουκά, κεφάλαιο 21, είναι στη μειοψηφία. Πολλοί άνθρωποι το ερμηνεύουν πολύ διαφορετικά από ό,τι θα το ερμηνεύσω εγώ σήμερα, αλλά ελπίζω να με ακούσετε και αν δεν συμφωνείτε, τουλάχιστον να αντιμετωπίσετε τα επιχειρήματα που θα φέρω. Τώρα, πρώτα απ' όλα ας διαβάσουμε το κείμενο, είναι ένα μακροσκελές κείμενο, μια πολύ μεγάλο κείμενο, οπότε ακούστε τι θα κάνουμε. Να σας εξηγήσω στα γρήγορα τι θα κάνουμε. Αυτό που κάνουμε συνήθως είναι να κοιτάμε το κείμενο στίχο-στίχο. Διαβάζουμε ένα στίχο, τον εξηγούμε. Διαβάζουμε στίχο, τον εξηγούμε. Διαβάζουμε στίχο, τον εξηγούμε. Δεν θα το κάνουμε αυτό σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε μια εισαγωγή στην ομιλία επί του όρους των ελαίων. Σήμερα θέλω απλά να δούμε σε γενικές γραμμές περί τίνος μιλάει εδώ πέρα ο Χριστός. Ποιο είναι το κεντρικό νόημα για να καταλάβουμε τι γίνεται. Και μέσα σε επόμενες 2-3 εβδομάδες θα επιστρέψουμε και θα κοιτάξουμε στίχο-στίχο όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά πρώτα πρέπει να καταλάβουμε για ποιο πράγμα μιλάει. Οπότε, ίσως δείτε ότι στο σημερινό μάθημα δεν υπάρχει τόσο... Δεν θα εξετάσουμε ακριβώς πώς αυτά τα πράγματα εφαρμόζονται στη ζωή μας, όπως θέλω να κάνω συνήθως όταν κηρύσω, απλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες μέσα στο συγκεκριμένο κείμενο και από την επερχόμενη εβδομάδα θα είναι πάλι ένα κανονικό κήρυγμα. Οπότε θα διαβάσω ολόκληρο το κείμενο για να το έχουμε υπόψη μας. Κατά Λουκά κεφάλαιο 21 θα ξεκινήσουμε στο στίχο 5 και θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Κατά Λουκά 21:5. Και ενώ μερικοί έλεγαν για το ιερό ότι είναι στολισμένο με ωραίες πέτρες και αφιερώματα, είπε: αυτά που βλέπετε
Θα έρθουν οι μέρες κατά τις οποίες δεν θα μείνει πέτρα επάνω σε πέτρα η οποία δεν θα καταγκρεμιστεί. Και τον ρώτησαν λέγοντας, δάσκαλε, πότε λοιπόν θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημείο όταν αυτά πρόκειται να γίνουν. Και εκείνος είπε, βλέπετε να μην πλανηθείτε. Επειδή πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου λέγοντας ότι εγώ είμαι και ο καιρός πλησίασε, να μην πάτε λοιπόν πίσω από αυτούς. Και όταν ακούσετε πολέμους ή ακαταστασίες να μην φοβηθείτε, επειδή αυτά πρέπει να γίνουν πρώτα αλλά δεν είναι αμέσως το τέλος. Τότε έλεγε σε αυτούς, θα σηκωθεί έθνος ενάντια σε έθνος και βασίλειο ενάντια σε βασίλειο και θα γίνουν μεγάλοι σεισμοί κατά τόπους και πείνες και μεταδοτικές αρρώστιες και θα υπάρχουν φόβητρα και μεγάλα σημεία από τον ουρανό. Πριν από όλα αυτά, θα βάλουν πάνω σας τα χέρια τους και θα σας θέσουν υποδιωγμό, παραδίνοντάς σας σε συναγωγές και φυλακές. Καθώς θα σας φέρουν μπροστά σε βασιλιάδες και ηγεμόνες εξαιτίας του ονόματός μου, και τούτε θα αποβεί σε εσάς για μαρτυρία. Βάλτε λοιπόν στις καρδιές σας να μην προμελετάτε τι να απολογηθείτε, επειδή εγώ θα σας δώσω στόμα και σοφία στην οποία δεν θα μπορέσουν να αντιλογήσουν ούτε να αντισταθούν όλοι ενάντιοι σας. Θα παραδοθείτε μάλιστα και από γονείς και αδελφούς και συγγενείς και φίλους και θα θανατώσουν μερικούς από εσάς. Και θα είστε μισούμενοι από όλους εξαιτίας του ονόματός μου. Πλην, μία τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα χαθεί. Με την υπομονή σας αποκτήστε τις ψυχές σας. Και όταν δείτε την Ιερουσαλήμ περικυκλωμένη από στρατόπεδα, τότε να γνωρίσετε ότι πλησίασε η ερήμωσή της. Τότε αυτοί που είναι στην Ιουδαία ας φεύγουν στα βουνά, και εκείνοι που είναι μέσα σε αυτή ας αναχωρούν έξω, και εκείνοι που είναι στα χωράφια ας μην μπαίνουν μέσα σε αυτή. Επειδή αυτές είναι οι μέρες εκδίκησης για να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα. Και αλίμονο σε εκείνες που εγκυμονούν και σε εκείνες που θυλάζουν κατά τις ημέρες εκείνες, επειδή θα είναι μεγάλη στεναχώρια επάνω στη γη και οργή ενάντια σε τούτο το λαό. Και θα πέσουν με στόμα μάχερας και θα φερθούν εχμάλωτοι σε όλα τα έθνη και η Ιερουσαλήμ θα είναι σε καταπάτηση από τα έθνη μέχρι ότου εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών. Και θα υπάρχουν σημεία στον ήλιο και στο φεγγάρι και στα αστέρια και πάνω στη γη στεναχώρια των εθνών με απορία. Και θα ηχεί η θάλασσα και τα κύματα, οι άνθρωποι θα λιποψυχούν από τον φόβο και την προσδοκία των δεινών που επέρχονται στην οικουμένη, επειδή οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν. Και τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται μέσα σε σύννεφο και με δύναμη και πολλή δόξα. Και όταν αυτά αρχίσουν να γίνονται, ανασηκωθείτε και σηκώστε ψηλά τα κεφάλια σας, επειδή πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Και τους είπε μια παραβολή, δείτε τη σικιά και όλα τα δέντρα. Όταν ήδη ανοίξουν, βλέποντας γνωρίζετε από μόνοι σας ότι το καλοκαίρι είναι ήδη κοντά. Έτσι κι εσείς, όταν δείτε τούτα να γίνονται, να ξέρετε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι κοντά. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα παρέλθει αυτή η γενιά μέχρι ότου όλα γίνουν. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, τα λόγια μου όμως δεν θα παρέλθουν. Προσέχετε μάλιστα στον εαυτό σας, μήπως και βαρύνουν οι καρδιές σας μέσα σε κρεπάλι και μεθύσι και βιωτικές μέρημνες. Και έρθει πάνω σας ξαφνικά εκείνη η μέρα. Επειδή θα έρθει σαν παγίδα επάνω σε όλους εκείνους που κάθονται πάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι σε κάθε καιρό, για να καταξιωθείτε να ξεφύγετε όλα τούτα που πρόκειται να γίνουν και να σταθείτε μπροστά στον Υιό του ανθρώπου. Και τις μεν ημέρες δίδασκε στο ιερό, τις νύχτες όμως βγαίνοντας έξω διανυχτέρευε στο βουνό που ονομαζόταν Ελέον. Και όλος ο λαός συναθριζόταν κοντά του από πολύ πρωί στο ιερό για να τον ακούει. Μπορείτε να διαβάσετε τα παράλληλα κείμενα στο Κατά Μάρκο κεφάλαιο 13. Και το Κατά Ματθαίο κεφάλαιο 24. Το Κατά Ματθαίο κεφάλαιο 24 είναι ένα πολύ μεγαλύτερο κείμενο, ή το πιστεύετε ή όχι, πολύ μεγαλύτερο κείμενο, όπου μπορούμε να διαβάσουμε πολλές περισσότερες πληροφορίες από την ομιλία στο όρος των Ελέων. Τώρα, όταν οι περισσότεροι άνθρωποι διαβάζουν αυτό το κείμενο, λένε, εντάξει, πολλά λέγονται εδώ πέρα, οπότε δεν είμαι 100% σίγουρος για το τι γίνεται εδώ πέρα ακριβώς, αλλά διάβασα για πολέμους, διάβασα για σεισμούς, για πείνες, διάβασα για τον ερχομό του Ιησού με δύναμη και δόξα. Οπότε είναι ξεκάθαρο και προφανές ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με το τέλος του κόσμου. Όχι μόνο λένε εντάξει μιλάει για το τέλος του κόσμου, αλλά υποθέτουν ότι τα πάντα μέσα σε αυτό το κείμενο έχουν μόνο να κάνουν με το τέλος του κόσμου. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα όμως. Μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Το context, πάντα να θυμάστε το γενικό πλαίσιο, τι γίνεται εδώ πέρα. Ο Ματθαίος και ο Μάρκος μας λένε ότι αφού ο Ιησούς είχε καταδικάσει τους Φαρισαίους, όπως είχαμε δει την περασμένη εβδομάδα, ότι ο Ιησούς και οι μαθητές του φεύγουν από την Ιερουσαλήμ και πάνε στο όρος των Ελέων και κοιτάνε απέναντι στην Ιερουσαλήμ και βλέπουν το ιερό. Και ο στίχος 5
Στο Καταλουκά λέει, και ενώ μερικοί έλεγαν για το ιερό ότι είναι στολισμένο με ωραίες πέτρες και αφιερώματα. Εννοεί τους μαθητές. Οι μαθητές είναι εκεί μαζί με τον Ιησού, στο όρος των Ελαιών, κοιτάζοντας την Ιερουσαλήμ και βλέπουν τον ναό. Και λένε, πω, ο ναός είναι απίστευτος. Είναι φοβερός να τον κοιτάς. Αυτό το πράγμα είχε ολόκληρες πλάκες χρυσού στο εξωτερικό του. Ανέβαινε ο ήλιος και γυάλιζε ολόκληρος ο ναός. Ήταν το πιο εκθαμπωτικό πράγμα που είχαν δει στη ζωή τους. Οπότε λένε στον Ιησού, κοίτα το ιερό, είναι απλά απίστευτο. Και ο Ιησούς τους απαντάει. Στο στίχο 6 λέει, αυτά που βλέπετε, μιλώντας για το ιερό, θα έρθουν ημέρες κατά τις οποίες δεν θα μείνει πέτρα επάνω σε πέτρα η οποία δεν θα καταγκρεμιστεί. Τώρα, ο Ιησούς έχει ξαναχρησιμοποιήσει τέτοια λόγια πολλές φορές στο παρελθόν. Πολλές φορές, στο Καταλουκά και μόνο. Διαβάσαμε στο κεφάλαιο 13 που ο Ιησούς λέει, «Ω Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, εσύ που σκοτώνεις τους προφήτες, ο οίκος σου, ο ναός σου, ο οίκος σου, σου αφήνεται έρημος». Στο κεφάλαιο 19 που το κοιτάξαμε πριν από λίγο καιρό, ο Ιησούς είχε πει, «Θα έρθουν οι μέρες όπου οι εχθροί σου θα σε περικυκλώσουν και θα σε περισφίξουν από παντού και θα σε ισοπεδώσουν εσένα και τα παιδιά σου». Σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται στην καταστροφή που θα ερχότανε επάνω στο έθνος του Ισραήλ και στην Ιερουσαλήμ και στο ναό το έτος 70 μετά Χριστό, όπου ήρθαν οι Ρωμαίοι και ισοπαίδωσαν τα πάντα. Όλα αυτά έγιναν το 70 μετά Χριστό, μόλις μερικές δεκαετίες αφού το προφήτεψε ο Ιησούς. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει η συζήτηση. Πριν κοιτάξουμε οτιδήποτε άλλο, να θυμάστε ότι αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Αυτό είναι το context. Ξεκινάμε με μια συζήτηση σχετικά με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους το 70 μετά Χριστό. Τώρα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή η δήλωση του Ιησού εδώ ήταν ριζοσπαστική. Οι ραβίνοι δεν κυκλοφορούσαν τον καιρό του Ιησού λέγοντας, ξέρετε κάτι, ο ναός θα καταστραφεί. Όπως τον καιρό του Ιερεμία, που η Ιερεμίας έλεγε ότι θα έρθουν οι Βαβυλώνιοι και θα καταστρέψουν τον ναό. Και ο κόσμος του έλεγε, είσαι τρελός, δεν πρόκειται να σε καταστραφούμε, δεν θα καταστραφεί ο ναός, είμαστε ο λαός του Θεού. Έτσι και ο Ιησούς, φαινόταν σαν τρελός όταν έλεγε ότι θα έρθουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν τα πάντα. Όπως και στο παρελθόν, στον 6ο αιώνα π.Χ., όπου ο Θεός ήταν οργισμένος με το Ισραήλ, επειδή ο λαός είχε απορρίψει το Θεό και έστειλε τους Βαβυλώνιους, έτσι και τον 1ο αιώνα μετά Χριστό, ο Θεός είναι ακόμη πιο οργισμένος με το Ισραήλ, επειδή απορρίψανε τον Μεσσία. Και ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες της ιστορίας, πως το 70 μετά Χριστό ήρθαν οι Ρωμαίοι και κατέστρεψαν την πόλη, τα τείχη, το ιερό και σκότωσαν περίπου 1 εκατομμύριο Ιουδαίους. Όλα σύμφωνα με τις προφητείες του Ιησού. Τώρα, στίχος 7. Οι μαθητές του κάνουν μια ερώτηση. Δύο ερωτήσεις μάλλον. Και τον ρώτησαν λέγοντας, «Δάσκαλε, πότε λοιπόν θα γίνουν αυτά? Και ποιο είναι το σημείο όταν αυτά πρόκειται να γίνουν?» Ωραία, λοιπόν, ο Ιησούς έχει αναφερθεί στην καταστροφή του ναού. Και οι μαθητές του κάνουν δύο ερωτήσεις. Η πρώτη, πότε? Πότε θα γίνει? Αυτή είναι η ερώτηση. Πότε θα γίνει? Δεν ρωτάνε γιατί και πώς και πού. Ρωτάνε πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Δεύτερη ερώτηση, ποιο θα είναι το σημείο? Τι είναι αυτό το οποίο θα μας προετοιμάσει για το γεγονός? Τι είναι αυτό που θα δούμε και θα καταλάβουμε ότι έρχεται η καταστροφή? Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις. Και ο Ιησούς τις απαντάει. Τώρα, ευτυχώς οι περισσότεροι θεολόγοι καταλαβαίνουν ότι το κείμενο ξεκινάει, η συζήτηση ξεκινάει με τον Ιησού να μιλάει για την επερχόμενη καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστό. Αλλά αυτό που γίνεται κατά τη διάρκεια του κειμένου είναι ότι λένε, εντάξει, βλέπουμε ότι ο Ιησούς μιλάει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, αλλά σε κάποιο σημείο γίνεται μια αλλαγή και αρχίζει και μιλάει για το τέλος του κόσμου. Κάπως έτσι το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Αλλά δεν θα το κοιτάξουμε στίχο-στίχο, θα το κάνουμε αυτό την επόμενη εβδομάδα. Στο στίχο 8 μιλάει για ψευδομεσίες που θα έρθουν. Στους στίχους 9 με 11 μιλάει για πολέμους και ακαταστασίες και σεισμούς και πείνες. Πράγματα τα οποία πολλοί τα αποκαλούν
σημεία των καιρών. Παρακολουθούμε τις ειδήσεις και βλέπουμε σεισμούς και πολέμους και άνθρωποι λένε «Α, αυτά είναι τα σημεία των καιρών». Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός θα επιστρέψει όπου να είναι. Στους στίχους 12 με 19 μιλάει για διωγμούς και επιθέσεις που θα έρθουν κατά των χριστιανών. Και εκεί που περιμένεις τον Χριστό να αρχίσει να μιλάει για το τέλος του κόσμου, ξαφνικά διαβάζεις το στίχο 20 που λέει το εξής. «Και όταν δείτε την Ιερουσαλήμ περικυκλωμένη από στρατόπεδα, τότε να γνωρίσετε ότι πλησίασε η ερήμωσή της». Και λες, α ναι, δεν μιλάγαμε για το τέλος του κόσμου, μιλάγαμε για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. «Όταν δείτε την Ιερουσαλήμ περικυκλωμένη από στρατόπεδα, τότε να γνωρίσετε ότι πλησίασε η ερήμωσή της». Στίχος 21, «Τότε αυτοί που είναι στην Ιουδαία ας φεύγουν στα βουνά, και εκείνοι που είναι μέσα σε αυτή ας αναχωρούν έξω, και εκείνοι που είναι στα χωράφια ας μην μπαίνουν μέσα σε αυτή». Είναι απολύτως λογικό. Όταν ερχόταν ένα στρατός εναντίον σου, αυτό που έκανες ήταν να μπαίνεις μέσα στην πόλη, αμπαρονόσουν μέσα και έλπιζες να αντέξεις την πολιορκία. Ο Ιησούς λέει, όταν δείτε στρατόπεδα, μην μπείτε μέσα στην πόλη, αλλά τρέξτε στα βουνά, επειδή η πόλη θα καταστραφεί. Και οι χριστιανοί το 70 μετά Χριστό θυμήθηκαν τα λόγια του Χριστού και έφυγαν από την πόλη και δεν σκοτώθηκαν από τους ρωμαϊκούς στρατούς. Στίχος 22, επειδή αυτές είναι οι μέρες εκδίκησης για να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα, και αλίμονο σε εκείνες που εγκυμονούν και σε εκείνες που θυλάζουν κατά τις ημέρες εκείνες. Σαφώς, άμα είσαι έγκυος ή έχεις ένα μικρό μωρό, πώς θα τρέξεις να ξεφύγεις. Επειδή θα είναι μεγάλη στεναχώρια επάνω στη γη και οργή ενάντια σε τούτο το λαό, και θα πέσουν με στόμα μάχερας και θα φερθούν εχμάλωτοι σε όλα τα έθνη, και η Ιερουσαλήμ θα είναι σε καταπάτηση από τα έθνη μέχρι ότου εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών. Ακόμη και σήμερα, 2000 χρόνια αργότερα, εκεί που ήταν ο ναός, τώρα τι υπάρχει? Υπάρχει ένα τζαμί των μουσουλμάνων, το τέμενος του Ομάρ που βρίσκεται εκεί πέρα. Τώρα, στο στίχο 25 λέει το εξής: «Και θα υπάρχουν σημεία στον ήλιο και στο φεγγάρι και στα αστέρια, και πάνω στη γη στεναχώρια των εθνών με απορία. Και θα ηχεί η θάλασσα και τα κύματα, οι άνθρωποι θα λιποψυχούν από το φόβο και την προσδοκία των δεινών που επέρχονται νικουμένοι, επειδή οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν, και τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται μέσα σε σύννεφο και με δύναμη και με πολλή δόξα κτλ». Τώρα, τι έγινε εδώ πέρα? Ξαφνικά φαίνεται ότι ο Ιησούς μας μιλάει για το τέλος του κόσμου. Μιλάγαμε για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστό και τώρα φαίνεται ότι μιλάμε για το τέλος του κόσμου. Τώρα, στο στίχο 29 ξεκινάει και τους λέει μια παραβολή, είναι μια πολύ μικρή παραβολή. Στο στίχο 31 λέει, «Έτσι και εσείς όταν δείτε τούτα να γίνονται, να ξέρετε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι κοντά». Κοιτάξτε το στίχο 32, παρακαλώ. Ο στίχος 32 λέει, «Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα παρέλθει αυτή η γενιά μέχρι ότου όλα γίνουν». Τώρα έχουμε πρόβλημα. Τώρα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Και σε περίπτωση που δεν βλέπετε το σοβαρό πρόβλημα, ο Ιησούς μόλις είπε ότι όλα αυτά τα πράγματα, η λέξη «αυτά» δεν υπάρχει εδώ, αλλά υπάρχει στο κατά Ματθαίο και το κατά Μάρκο, ο Ιησούς λέει ότι όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία μόλις μίλησε θα γίνουν σε αυτή τη γενιά. Τώρα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εδώ. Και το πρόβλημα είναι ότι ο Ιησούς μόλις μίλησε για σημεία στον ήλιο και στο φεγγάρι και στα αστέρια και για τον ερχομό του με δύναμη και δόξα, το οποίο φαίνεται πως έχει να κάνει με το τέλος του κόσμου, αλλά τώρα μόλις είπε ότι όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν σε αυτή τη γενιά. Τι θα το κάνουμε αυτό? Αυτή η γενιά που ήταν ζωντανή εκείνο τον καιρό δεν είδε το τέλος του κόσμου. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Πώς θα το λύσουμε το πρόβλημα? Εμένα μου φαίνεται ότι υπάρχουν τρεις πιθανότητες. Θέλω να με προσέξετε πολύ καλά τώρα. Ας λατρέψουμε το Θεό με το νου μας. Ακούστε, υπάρχουν τρεις πιθανότητες. Η πρώτη πιθανότητα, που την πιστεύουν πολλοί άνθρωποι, ο Ιησούς έκανε λάθος. Ο Ιησούς έκανε λάθος. Ο Ιησούς προφήτευσε ότι το τέλος του κόσμου θα ερχόταν στη δική του γενιά και δεν ήρθε. Άρα ο Ιησούς έκανε λάθος και μπορεί να γελάτε.
Και λέτε, εντάξει, το ξέρουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Σας βλέπω που γελάτε και λέτε, έλα ρε Νίκο, τι είναι αυτά που μας λες. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα. Ξέρετε πόσοι εχθροί της πίστεώς μας χρησιμοποιούν αυτό το εδάφιο για να διδάξουν ότι ο χριστιανισμός είναι λάθος και ότι ο Χριστός έκανε λάθος. Τον περισσότερο καιρό, όταν οι άπιστοι ή άτομα άλλων θρησκειών προσπαθούν να επιτεθούν στη Βίβλο, φέρνουν τα πιο χαζά και γελία επιχειρήματα. Πράγματα μπορούν να απαντηθούν πανεύκολα. Λέω, είδα την περασμένη εβδομάδα στις ειδήσεις ότι ο Ιησούς είχε γυναίκα. Τι μας λες τώρα? Τα περισσότερα επιχειρήματα που φέρνουν οι άνθρωποι κατά της Βίβλου, τον περισσότερο καιρό είναι γελία. Αλλά δεν είναι όλοι οι εχθροί της πίστεώς μας χαζοί. Κάποιοι είναι πολύ έξυπνοι. Και πολλοί έχουν διαβάσει αυτό το κείμενο και λένε εδώ πέρα ο Ιησούς μιλάει για το τέλος του κόσμου και λέει ότι θα γίνει στη δική του γενιά και δεν ήρθε το τέλος του κόσμου, άρα ο Ιησούς έκανε λάθος. Θα το κάνουμε αυτό? Πώς θα απαντήσουμε σε αυτό? Την πρώτη πιθανότητα, ο Ιησούς έκανε λάθος. Εντάξει, είμαστε χριστιανοί, εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Ποιες είναι οι άλλες δύο πιθανότητες? Είναι οι εξής. Ή η φράση «αυτή η γενιά» αναφέρεται σε κάτι άλλο πέρα από τη γενιά που ήταν ζωντανή τον καιρό του Χριστού. Δηλαδή, όταν ο Ιησούς λέει ότι όλα αυτά θα γίνουν σε αυτή τη γενιά, δεν εννοεί τους ανθρώπους που είναι ζωντανούς εκείνο τον καιρό, εννοεί κάτι άλλο. Αυτή είναι μια πιθανότητα. Ή όταν ο Ιησούς μιλάει για σημεία στον ήλιο και στο φεγγάρι και για τον ερχομό του με δύναμη και δόξα, εννοεί κάτι άλλο και όχι το τέλος του κόσμου. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Αν είναι να πάρουμε και τις δύο φράσεις κυριολεκτικά, έτσι όπως τις λέει, τότε ο Ιησούς λέει ότι το τέλος του κόσμου θα έρθει σε εκείνη τη γενιά και δεν ήρθε. Οπότε ένα από αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να ερμηνευτεί διαφορετικά. Ή πρέπει να ερμηνεύσουμε διαφορετικά το σημείο όπου μιλάει για τον ήλιο και το φεγγάρι και τα αστέρια και τον ερχομό του, ή πρέπει να ερμηνεύσουμε διαφορετικά όταν λέει ότι όλα αυτά θα γίνουν σε αυτή τη γενιά. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Οπότε ας το σκεφτούμε. Η φράση «αυτή η γενιά», όταν την ερμηνεύουμε κυριολεκτικά, όταν ακούσουμε κάποιον να λέει «όλα αυτά θα γίνουν σε αυτή τη γενιά», καταλαβαίνουμε ότι μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι ζωντανοί τώρα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι όλοι ζωντανοί όταν γίνουν αυτά τα γεγονότα, αλλά κάποιοι θα είναι ζωντανοί. Τώρα, πώς αλλιώς μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη φράση? Κάποιοι άνθρωποι, καθώς το ερμηνεύουν αυτό το κείμενο, λένε η λέξη εδώ πέρα, γενιά, δεν αναφέρεται στη γενιά των ανθρώπων που ήταν ζωντανοί εκείνο τον καιρό, αλλά αναφέρεται σε ένα είδος ή σε μια κατηγορία ανθρώπων, σε ένα συγκεκριμένο τύπο ανθρώπων. Οπότε όταν διαβάζουμε ότι δεν θα παρέλθει αυτή η γενιά μέχρι να γίνουν όλα αυτά, λένε ότι αυτό σημαίνει ότι αυτό το είδος ανθρώπων δεν θα παρέλθει μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Ποιο είδος ανθρώπων όμως? Κάποιοι λένε ότι μιλάει για τους Ιουδαίους. Ότι ο Ιησούς λέει ότι η Ιουδαϊκή φυλή δεν θα παρέλθει μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Άλλοι λένε όχι, αυτή η γενιά αναφέρεται σε χριστιανούς. Μιλάει για το χριστιανικό λαό. Δηλαδή, οι χριστιανοί δεν θα παρέλθουν μέχρι να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Άλλοι γενικεύουν ακόμη περισσότερο και λένε όχι, εδώ πέρα απλά μιλάει για την ανθρωπότητα. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν θα παρέλθουν μέχρι να έρθει το τέλος του κόσμου. Αυτό μου φαίνεται λίγο παρατραβηγμένο. Άλλοι το πάνε αλλιώς. Λένε όχι, όταν εδώ πέρα ο Ιησούς μιλάει για αυτή τη γενιά, δεν μιλάει για τη δική του γενιά τότε. Μιλάει για τη γενιά στο τέλος του κόσμου που θα τα δει όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, τότε γιατί να πει ο Χριστός αυτή η γενιά και να μην πει εκείνη η γενιά? Δεν λέει εκείνη η γενιά που θα ζήσει σε χιλιάδες χρόνια από τώρα, λέει αυτή η γενιά. Ίσως να ισχύει και αυτό, αλλά μου φαίνεται υπερβολικά τραβηγμένο το ο Ιησούς να λέει όλα αυτά θα γίνουν σε αυτή τη γενιά και να εννοεί μια γενιά που θα έρθει χιλιάδες χρόνια αργότερα.
Τώρα, το πρόβλημα με όλα αυτά τα επιχειρήματα είναι ότι πουθενά μες στην Καινή Διαθήκη δεν χρησιμοποιείται η λέξη γενιά για να περιγράψει ένα είδος ή μια κατηγορία ανθρώπων. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη λέξη γένος, αλλά όχι με τη λέξη γενιά. Και μάλιστα, ο Ιησούς χρησιμοποιεί αυτή τη φράση, αυτή η γενιά, πολλές φορές, καμιά εικοσαριά φορές. Και κάθε φορά που χρησιμοποιεί αυτή τη φράση, αυτή η γενιά, αναφέρεται ξεκάθαρα στους σύγχρονούς τους, αυτούς οι οποίοι ζούσαν εκείνο τον καιρό. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Δεν χρειάζεται να πάτε εκεί επειδή θα κοιτάξουμε διάφορα, αλλά στο κατά Ματθαίο κεφάλαιο 11 μιλάει στο λαό, ο οποίος είχε απορρίψει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και τώρα περίπτω αυτόν, και τους λέει: «Με τι να παρομοιάσω αυτή τη γενιά? Είναι σαν παιδάκια που δεν είναι ευχαριστημένα με τίποτα. Δεν είναι ευχαριστημένοι με τον Ιωάννη, δεν είναι ευχαριστημένοι με μένα. Με τι να παρομοιάσω αυτή τη γενιά?» Μιλάει ξεκάθαρα στους ανθρώπους που ήταν εκεί και τον ακούγανε. Και δεν γνωρίζω κανέναν θεολόγο στον κόσμο ο οποίος σε αυτό το κείμενο να δίνει μια άλλη έννοια στη φράση «αυτή η γενιά». Στο κατά Ματθαίο 12:41 ο Ιησούς λέει: «Οι άντρες Νινεβίτες θα αναστηθούν στην κρίση μαζί με αυτή τη γενιά και θα την κατακρίνουν επειδή μετανόησαν στο κήρυγμα του Ιωνά». Και δέστε, εδώ είναι κάτι περισσότερο από τον Ιωνά. Τι εννοεί? Ο Ιωνάς είχε πάει στους Νινεβίτες αιώνες νωρίτερα σε μια αρχαιότερη γενιά και τώρα είχε έρθει ο Ιησούς στους Ιουδαίους και αυτή η γενιά που ήταν ζωντανή εκείνο τον καιρό τον απέρριπτε. Γι' αυτό τους λέει: «Οι Νινεβίτες, μια αρχαιότερη γενιά, θα αναστηθεί την ημέρα της κρίσεως μαζί με αυτή τη γενιά», μιλώντας ξεκάθαρα για τους ανθρώπους που ήταν ζωντανούς τότε. Και ένα τελευταίο εδάφιο, κατά Λουκά κεφάλαιο 17, ο Ιησούς μιλάει για την επιστροφή του στο τέλος του αιώνα. Και αλλά πριν γίνει αυτό, πρώτα πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από αυτή τη γενιά. Ξεκάθαρα μιλώντας για αυτούς που ζούσαν εκείνο τον καιρό. Οπότε, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στην Καινή Διαθήκη που χρησιμοποιείται η λέξη γενιά. Και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που χρησιμοποιείται η φράση «αυτή η γενιά». Και όλες μας δείχνουν την ίδια κατεύθυνση. Τώρα, είναι πιθανό ότι όταν ο Ιησούς αναφέρεται σε αυτή τη γενιά να μιλάει για ένα είδος ανθρώπων. Ίσως να μιλάει για μια γενιά χιλιάδες χρόνια αργότερα, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Τα στοιχεία στη συντριπτική τους πλειοψηφία τείνουν προς μια κυριολεκτική ερμηνεία αυτού του στίχου και ότι ο Ιησούς λέει ότι όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν σε αυτή τη γενιά. Οπότε αν είναι να αλλάξουμε την έννοια αυτής της φράσης, πρέπει να έχουμε ένα σοβαρότατο λόγο για να το κάνουμε. Έχουμε σοβαρότατο λόγο για να αλλάξουμε την έννοια της φράσης «αυτή η γενιά». Και κάποιοι άνθρωποι λένε: «Ναι, έχουμε σοβαρότατο λόγο να την αλλάξουμε, επειδή ο Ιησούς μόλις μίλησε για το τέρας του κόσμου, για σημεία και τέρατα και τον ερχομό του, και αυτά δεν έγιναν τον πρώτο αιώνα. Αυτά τα πράγματα δεν έγιναν στη γενιά που ζούσε τότε. Οπότε, ναι, πρέπει να αλλάξουμε την έννοια της φράσης «αυτή η γενιά». Αλλά μήπως υπάρχει περίπτωση, απλά λέω, μήπως υπάρχει περίπτωση ότι όταν ο Ιησούς μιλάει για σημεία στον ουρανό και στο φεγγάρι και μεγάλες καταστροφές, μήπως υπάρχει περίπτωση να μην μιλάει για το τέλος του κόσμου, αλλά να μιλάει για το τέλος του Ιουδαϊκού κόσμου? Μήπως υπάρχει περίπτωση ότι όταν ο Ιησούς μιλάει για τον ερχομό του με δύναμη και δόξα, μήπως υπάρχει περίπτωση να μην μιλάει για το τέλος του αιώνα που θα επιστρέψει να κρίνει τον κόσμο? Υπάρχει πιθανότητα να μιλάει για τον ερχομό του για κρίση επάνω στο Ιουδαϊκό έθνος? Και θα μου πείτε: «Νίκο, υπάρχει τίποτα μέσα στη βίβλο που να υποστηρίζει αυτή την ιδέα? Υπάρχει κάποιο σημείο μέσα στη βίβλο που να χρησιμοποιείται μια τέτοια ορολογία για κάτι πέρα από το τέλος του κόσμου? Υπάρχει κάποιο άλλο μέρος στη βίβλο που να μιλάει για σημεία και τέρατα και τα αστέρια να πέφτουν από τον ουρανό
την αναφέρεται σε κάτι άλλο πέρα από το τέλος του κόσμου? Και η απάντηση είναι ναι. Να σας διαβάσω μερικά. Στον Ισαΐα κεφάλαιο 13 υπάρχει μια προφητεία κατά της Βαβυλώνας. Προφητεύει την καταστροφή της Βαβυλώνας από τους Μίδες και τους Πέρσες. Και μέσα σε αυτή τη μεγάλη προφητεία σχετικά με την καταστροφή της Βαβυλώνας λέει το εξής: τα αστέρια του ουρανού και οι αστερισμοί του δεν θα δώσουν το φως τους. Ο ήλιος θα σκοτεινιάσει στην ανατολή του και το φεγγάρι δεν θα εκπέμψει το φως του. Τώρα, η Βαβυλώνα έπεσε τον 6ο αιώνα π.Χ. Ο ήλιος και το φεγγάρι έσβησαν κυριολεκτικά? Όχι, ήταν ένας συμβολικός, μεταφορικός, ποιητικός τρόπος με τον οποίο αναφέρεται η απίστευτη καταστροφή που ήρθε στη Βαβυλώνα. Να σας δώσω κι άλλο, η Εζεκιήλ κεφάλαιο 32. Είναι μια προφητεία κρίσης κατά της Αιγύπτου. Η Εζεκιήλ 32 που λέει: «Και τη γη όπου πλέεις θα την ποτίσω με το αίμα σου. Μέχρι τα βουνά και οι ποταμοί θα γεμίσουν από σένα. Και όταν σε σβήσω, θα σκεπάσω ολόγυρα τον ουρανό και θα σκοτεινιάσω τα αστέρια του. Θα σκεπάσω ολόγυρα τον ήλιο με σύννεφο και το φεγγάρι δεν θα φέγγει στο φως του. Θα σκοτεινιάσω επάνω σου όλους τους λαμπερούς φωστήρες του ουρανού και θα βάλω σκοτάδι επάνω στη γη σου». Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την πτώση της Αιγύπτου από τους Βαβυλώνιους τον 6ο αιώνα π.Χ. Να σας δώσω ένα τελευταίο, Ισαΐας κεφάλαιο 34, όπου μιλάει για την καταστροφή της Βοσόρας στη γη της Ιδουμαίας. Οπότε αυτά τα λόγια έχουν να κάνουν με την πτώση της Ιδουμαίας. «Ολόκληρη η στρατιά του ουρανού θα λιώσει και οι ουρανοί θα περιτυλιχτούν σαν βιβλίο και ολόκληρη η στρατιά τους θα πέσει όπως πέφτει το φύλλο από την άμπελο και όπως πέφτουν τα φύλλα από τη σικιά». Ερώτηση: έγιναν αυτά τα πράγματα? Έπεσαν από τον ουρανό τα αστέρια και ο ήλιος και το φεγγάρι όταν έπεσε η Ιδουμαία ή η Βαβυλώνια ή η Αίγυπτος? Ναι, αλλά όχι κυριολεκτικά. Ήτανε τόσο μεγάλες οι καταστροφές. Τα γεγονότα που έγιναν τότε ήτανε τόσο μεγάλα που άλλαξαν την ιστορία του κόσμου. Και χρησιμοποιείται αυτή η γλώσσα για να περιγράψει τεράστιες καταστροφές πόλεων και εθνών. Και από ό,τι φαίνεται, ο Ιησούς κάνει το ίδιο ακριβώς πράγμα στο κείμενό μας σήμερα, μιλώντας για τη Ιερουσαλήμ. Και η πτώση της Ιερουσαλήμ είναι πολύ μεγαλύτερο γεγονός από τις καταστροφές των άλλων πόλεων. Οπότε, να σας πω πώς καταλαβαίνω αυτό το κείμενο. Και ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να διαφωνήσετε μαζί μου. Δεν πειράζει, το συζητάμε. Να σας πω πώς το καταλαβαίνω. Από την αρχή της ομιλίας του Χριστού μέχρι το στίχο 32 που λέει ότι όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν σε αυτή τη γενιά, πιστεύω ότι είναι μια προφητεία που αναφέρεται στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστό και τα γεγονότα πριν την καταστροφή. Τώρα, μπορεί να με ρωτήσετε, θα πείτε: Νίκο, δηλαδή μας λες ότι στην ομιλία του Χριστού στο όρος των Ελαίων δεν λέει τίποτα για το τέλος του κόσμου? Δεν το είπα αυτό. Μισό λεπτάκι. Είδατε ότι δεν τελειώσαμε το κείμενο. Δεν τελειώσαμε την ομιλία στο όρος των Ελαίων. Σταματήσαμε στο στίχο 32. Αλλά έχουν μείνει 4-5 στίχοι. Και δεν θα κοιτάξουμε κάθε στίχο τώρα. Αλλά μετά από αυτό, ο Ιησούς λέει: ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. Τα λόγια μου όμως δεν θα παρέλθουν. Και μετά συνεχίζει και βασικά μας λέει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για τον ερχομό του Χριστού. Θα μου πείτε, κάτσε εδώ πέρα όμως τώρα μιλάει για τον ερχομό του όταν έκρινε την Ιερουσαλήμ ή μιλάει για τον ερχομό του στο τέλος του κόσμου, στο τέλος του αιώνα? Θυμάστε που σας είπα ότι στο κατά Ματθαίο αναφέρονται πολλές περισσότερες λεπτομέρειες. Εδώ έχουμε μόνο 5 στίχους από τη στιγμή που ο Ιησούς λέει ότι όλα αυτά θα γίνουν σε αυτή τη γενιά. Αλλά αν κοιτάξετε στο κατά Ματθαίο κεφάλαιο 24, θα δείτε ότι ο Ματθαίος μας δίνει πολλές περισσότερες πληροφορίες. Πολλές περισσότερες πληροφορίες. Πηγαίνετε στο κατά Ματθαίο 24 και κοιτάξτε το στίχο 34. Λέει: «Σας διαβεβαιώνω, δεν θα παρέλθει αυτή η γενιά μέχρι ότου γίνουν όλα αυτά». Εκεί είναι που βρισκόμασταν στο
στο καταλουκά κεφάλαιο 21, εκεί πέρα είχαμε σταματήσει. Μετά λέει, ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, τα λόγια μου όμως δεν θα παρέλθουν. Στίχος 36, αλλά για την ημέρα εκείνη και την ώρα δεν γνωρίζει κανένας, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, παρά ο πατέρας μου μόνος. Για ποια ώρα και μέρα μιλάει? Προσέξτε ότι στο προηγούμενο στίχο είχε αναφερθεί, είχε πει ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Στίχος 37, και καθώς ήταν οι ημέρες του Νόε, έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Επειδή όπως τις ημέρες πριν από τον κατακλυσμό έτρωγαν και έπιναν, νυμφεύονταν και νύμφευαν ως την ημέρα κατά την οποία ο Νόε μπήκε μέσα στην Κιβωτό και δεν κατάλαβαν μέχρι ότου ήρθε ο κατακλυσμός και τους σήκωσε όλους, έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θα είναι στο χωράφι, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα αλέθουν στο μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, επειδή δεν ξέρετε ποια ώρα έχει το κύριό σας. Να γνωρίζετε όμως τούτο, ότι αν ο οικοδεσπότης ήξερε σε ποια φυλακή της νύχτας έχει το κλέφτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρκεί το σπίτι του. Γι' αυτό και εσείς να γίνεστε έτοιμοι, επειδή κατά την ώρα που δεν στοχάζεστε έχει το Υιός του ανθρώπου. Λοιπόν, θέλω να προσέξετε μερικές αντιθέσεις εδώ πέρα και θα κλείσουμε με αυτό. Αλλά θέλω να προσέξετε μερικές αντιθέσεις. Στο πρώτο μέρος της ομιλίας, ο Ιησούς μίλησε για συγκεκριμένα σημεία για τα οποία έπρεπε να προσέχουμε πριν έρθει η καταστροφή. Όταν δείτε στρατεύματα, κάντε το εξής. Εδώ δεν δίνονται συγκεκριμένα σημεία. Απλά λέει, κάποια μέρα θα γίνει. Πριν μίλησε για συγκεκριμένα σημεία τα οποία έπρεπε να προσέξουν. Τώρα λέει αυτό θα έρθει εκεί που δεν το περιμένετε. Απρόοπτα. Πριν έκανε μια πολύ συγκεκριμένη χρονική αναφορά. Είπε όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν σε αυτή τη γενιά. Όχι 1000 χρόνια αργότερα, σε αυτή τη γενιά. Αλλά τώρα ξαφνικά μιλάει για κάτι για το οποίο κανένας δεν ξέρει πότε θα γίνει. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ούτε την ημέρα ούτε την ώρα. Κάποια στιγμή. Πριν μίλησε για ασυνήθιστα γεγονότα. Μίλησε για σεισμούς, μίλησε για διώξεις. Εδώ λέει ότι όλα θα είναι κανονικά. Οι άνθρωποι θα σηκώνονται, θα πίνουν, θα τρώνε, θα πηγαίνουν στη δουλειά τους. Όλα normal. Οπότε, για να κλείσουμε. Έτσι καταλαβαίνω το κείμενο και ξέρω ότι έχουμε αφήσει πολλά ερωτήματα ανοιχτά. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε να το κοιτάμε στίχο-στίχο. Μπορεί να μας πάρει 2, 3, 4 εβδομάδες. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα μας πάρει για να το τελειώσουμε. Για να κλείσουμε, να σας πω πώς καταλαβαίνω αυτό το κείμενο. Ο Ιησούς προφητεύει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστό και επίσης μιλάει για όλα τα γεγονότα που θα γίνουν πριν από αυτή την καταστροφή και λέει ότι όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν σε αυτή τη γενιά. Αλλά μετά λέει αυτό όμως δεν θα είναι το τέλος του κόσμου. Το τέλος του κόσμου θα γίνει εντελώς διαφορετικά. Θα γίνει ξαφνικά, κάποια στιγμή, εκεί που δεν το περιμένει κανένας και γι' αυτό να είστε πάντα προετοιμασμένοι. Οπότε πρώτα προφητεύει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και μετά προφητεύει για το τέλος του κόσμου. Οπότε, έτσι καταλαβαίνω την γενική δομή της ομιλίας στο όρος των Ελαίων. Την επερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε να το κοιτάμε στίχο-στίχο για να δούμε τις λεπτομέρειες των προφητιών και θα δούμε πώς όλα αυτά τα πράγματα συναρμολογούνται. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε και μετά ξανασυζητάμε.